Καλησπέρα σας κύριε Παθεοδόρ. Γεια σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Μια χαρά. Από την Ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται στην Ελλάδα, ρε? Εντάξει, είναι η Ηλιόλουστη και η Αθήνα. Α, είναι. Συντονιστήκαμε επιτέλους. Δεν έχετε χιόνια? Όχι, όχι. Και έχουμε και μερικά ακόμα κοινά σημεία, να ξέρεις. Για πες. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε σε ένα γενικότερο συμπέρασμα τις τελευταίες ημέρες. Παρακολουθώντας τις αθλητικές εξελίξεις, δεν έχει σημασία ποιο άθλημα παρακολουθείς. Αν αυτό είναι το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, το μπάσκετ, ό,τι και να παρακολουθείς, ξέρεις ότι στο τέλος, εάν είσαι, ας το πούμε, ξέρεις, στημένος, και ο άλλος είναι στημένος καλύτερα, θα κερδίσει αυτός που είναι στημένος καλύτερα. Στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, βέβαια. Και αυτό μπορείς να το δεις τη Δευτέρα το βράδυ, ας πούμε, μιας και δεν την έχουμε ολοκληρώσει τη χθεσινή μας κουβέντα. Μπορείς να το δεις σε όλες τις εκφάνσεις γενικώς της ζωής και της κοινωνίας. Είμαστε ένα κράτος όπου πρέπει να το αποδεχθούμε ότι παίζουμε στην καθημερινότητά μας, δηλαδή, όχι μόνο στα γήπεδα, παίζουμε με άνισους όρους. Άλλος παίζει με σημαδημένη την τράπουλα και άλλος παίζει με τα χαρτιά καθαρά. Όταν λοιπόν έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί τη Δευτέρα, ψάχνουν όλοι να βρουν μια εξήγηση. Και η απάντηση δεν έχουμε πάρει. Η μόνη απάντηση που έχουμε πάρει είναι μια συγγνώμη. Ναι, αλλά συγγνώμη, ναι. Δεν γίνεται με μια συγγνώμη. Τι να την κάνουμε τη συγγνώμη? Δεν μας αρκεί η συγγνώμη όταν δεν αφορά ανθρώπινο λάθος. Διότι έκανε ανθρώπινο λάθος ο βοηθός. Γιατί δεν ψάχνουμε να βρούμε ο βοηθός, όντως, ξέρω εγώ, μπήκε κάποια μύγα στο μάτι του, κάποιο κουνουπάκι, μπορεί να συνέβη κάτι άλλο? Και επίσης, γιατί πρέπει οι δημοσιογράφοι να κάνουν τους detective και δεν τους κάνει η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας που πρέπει να ελέγχει ποιες γενικές σχέσεις έχει ένας διαιτητής, εκτός αν δεν παίζει ρόλο? Δηλαδή, αν σου πω ότι ένας διαιτητής έχει συγγενική σχέση, κουμπαριά, ας πούμε, έτσι, με έναν άνθρωπο που είναι πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά, σε ιδιοκτήτη ΠΑΕ. Δεν θα ψηλιαστείς ότι κάτι μπορεί να έχει συμβεί και λες, α, και το έκανε αυτό στο λάθος? Ναι, λες ότι είναι σύμπτωση, αλλά μπορεί να είναι σύμπτωση, ναι. Δεν αποκλείεται, γιατί ακούω και τον αντίλογο. Κάποιος θα πει και στο 93, ρε Βασίλη, περίμενε να μην σηκώσει τη σημαία. Ναι, θα το πει. Δεν ξέρω πόσες ευκαιρίες είχε και στο μάτς. Έτσι δεν είναι? Επίσης, να σου θυμίσω ότι και στο 90 έχει υπάρξει μια φάση η οποία 100% δεν μπορώ να πω ότι είμαι σίγουρος για το τι έχει συμβεί. Και αν δεν είμαι σίγουρος για τη φάση που κάναμε μια μισή μέρα για να την καταλάβουμε όλοι, γιατί πρέπει να είμαι σίγουρος για αυτό το οποίο, παρά τα 10 replay, τίποτα δεν μου αποσαφηνίζει τι έχει γίνει? Λέω λοιπόν ότι το παρασκήνιο ζει και βασιλεύει σε μια χώρα που κατά κάποιο τρόπο διοικείται κιόλας παρασκηνιακά. Εάν τυχόν δεις όλο το σκάνδαλο των υποκλοπών και το πώς εν τέλει λαμβάνονται οι αποφάσεις σε αυτή τη χώρα, δεν μπορείς να βασιστείς σε κριτήρια του τύπου ήταν καλύτερος κάποιος σε ένα διαγωνισμό και τον κέρδισε. Ναι, ναι, βέβαια. Έτσι είναι. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί, φτάνω στην χθεσινή ημέρα με την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, όπου άκουσαν, υπήρξε εισηγητής που πρότεινε αυτό που λέγαμε χθες περί αφαίρεση του πιστοποιητικού συμμετοχής του ΠΑΟΚ από το πρωτάθλημα. Δεν θα σήμαινε ότι θα υποβιβαζόταν ο ΠΑΟΚ. Αυτό που πρότειναν ήταν αφαίρεση βαθμών. Ο εισηγητής λοιπόν, αυτό που μπορώ να σου πω σήμερα, είναι ότι ο εισηγητής πρότεινε αφαίρεση βαθμών από τον ΠΑΟΚ και 700.000 ευρώ πρόστιμο. 700.000. Ναι. Που, εντάξει, θα μου πεις, στο κομμάτι αυτό που αφορά το πρόστιμο, δεν ήταν και δεν είναι ποτέ το πρόβλημα του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα χρήματα. Παρόλα αυτά,
ήταν μια πρόταση του εισηγητή, ξαναλέω, ο οποίος βρήκε μόνο την ψήφο του και ενός ακόμα μέσα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Όμως υπήρξε. Και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει όλους. Όχι μόνο τον ΠΑΟΚ, όλους. Και πατώντας πού, ας πούμε, για την αφαίρεση και το τόσο μεγάλο πρόστιμο, ας πούμε. 700.000 δεν τα λες και λίγα, πάρα πολλά λεφτά. Μα αφού τον θεώρησαν, τον θεώρησε ο εισηγητής ότι την έχει κάνει την παράβαση. Άρα από εκεί και πέρα μπήκαν στη διαδικασία ποινών. Μάλιστα. Και δεν ήταν μόνος του. Υπήρξε ένας ακόμα. Ο οποίος τι είπε, συμφωνώ με τον προλαλή Σαντά. Ναι. 5-2 ήταν και αυτή η ψηφοφορία. Αλλά επί της ουσίας τώρα, έτσι, φτάσαμε να υπάρξει μια απόφαση που τρεις μήνες τι διασκέπτονταν ακριβώς. Διασκέπτονταν, επιχειρούσαν να κρατήσουν όμηρο κάποιον. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Εσύ τι εκτιμάς βλέποντας αυτή την κατάσταση απ' έξω? Δεν είναι, και αυτό αναρωτιόμουν όλο αυτό το διάστημα. Τι γίνεται, για ποιο λόγο καθυστέρηση, τι συμβαίνει? Και εν πάση περιπτώσει, ποιος είναι το κράτος? Ποιος είναι το κράτος? Δεν τα έχουν τα στοιχεία. Σκεφτόμουν. Όλες αυτές οι σκέψεις πέρασαν. Τα έχουν όλα τα στοιχεία. Περιμένουν κάποιο έγγραφο. Περιμένουν κάποιον μάρτυρα. Ξέρω, όλα αυτά σκεφτόμουν. Χαζά. Όταν, λοιπόν και αν θα καταθέσει την έφεση ο ΠΑΟΚ και αν εξενεμιστεί αυτή η ποινή, τι θα γίνει με αυτή την επιτροπή? Υπάρχει ποτέ περίπτωση να απαλλαγεί ο Έλληνας πολίτης από αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται με συγκεκριμένα κριτήρια? Ή θα πρέπει και την επόμενη τετραετία να τους ακούμε να αποφασίζουν και εμείς απλά εδώ να κάνουμε κριτική και σχόλια? Τι πρέπει να κάνει ο Έλληνας πολίτης για να βρει το δίκαιο του κάποια στιγμή και να πιστέψει ότι υπάρχει και μια μεροληψία, υπάρχει και μια αντικειμενικότητα? Γιατί αντικειμενικό στη ζωή δεν υπάρχει με την έννοια της αντικειμενικότητας. Και δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι αντικειμενικοί, αλλά οι δικαστές, αν μη τι άλλο που παίρνουν αποφάσεις, οφείλουν να είναι αντικειμενικοί και να μην επηρεάζονται. Ναι, έτσι είναι. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Και ξέρεις, επειδή όλα είναι το ένα φέρνει το άλλο, δηλαδή ξέρεις, το ένα παράδειγμα έρχεται ντόμινο πίσω από το επόμενο. Βλέπεις εχθές, για παράδειγμα, τι έγινε σε έναν αγώνα βολή. Ποιος να πιστέψει ότι αυτό δεν ήταν μια στημένη ιστορία? Δηλαδή ποιος μπορεί να φανταστεί ότι σε ένα γήπεδο 1.700 θεατών, όπου δεν υπήρχαν εισιτήρια, η ελληνική αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση σήμερα στην οποία λέει: κάναμε χρήση χημικών γιατί οι άνθρωποι που προσπαθούσαν να μπουν στο γήπεδο δεν είχαν εισιτήριο. Μα αφού δεν υπήρχαν εισιτήρια, πώς θα μπορούσαν να μπουν με εισιτήριο αφού δεν υπήρχαν εισιτήρια? Δεν είχαν εκδοθεί. Είχαν εκδοθεί μόνο συγκεκριμένες προσκλήσεις, διαπιστεύσεις και ούτω καθεξής. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Πέταξαν δακρυγόνο, δηλαδή πρόσεξε τώρα, έχουμε ξεκινήσει. Δακρυγόνα μέσα στις κερκίδες των οπαδών του ΠΑΟΚ στον τελικό. Δακρυγόνα μέσα στις κερκίδες των οπαδών του Παναθηναϊκού στον τελικό. Συνεχίζουμε. Δακρυγόνα στην Αγία Σοφιά. Σύμπτωση, ατυχία, δύο νεκροί. Στο ίδιο μάτς. Που κατά σύμπτωση ήταν το μοναδικό που έπεσαν δακρυγόνα. Δεν έχουν πέσει σε άλλα παιχνίδια. Και δεν έχουν υπάρξει κι άλλοι νεκροί. Σε αυτό το παιχνίδι λοιπόν που πέταξαν δακρυγόνα οι εγκληματίες, γιατί πρόκειται περί εγκληματιών αυτοί που πετάνε δακρυγόνα μέσα σε γήπεδο, έρχεται λοιπόν ο τελικός απολογισμός μας και τι μας γράφει? Δύο νεκροί. Πάθανε, λέει, καρδιά οι άνθρωποι. Ξέρω εγώ, υπέστησαν καρδιακή ανακοπή. Περίεργο μου φαίνεται, να πω την αλήθεια, τώρα που το ακούω. Δηλαδή τι ήταν το μοναδικό Grand Guignol match που έχει παίξει η ΑΕΚ? Και γιατί να μην πιστέψω εγώ ότι επηρεάστηκαν από τις συνθήκες που επικράτησαν στο παιχνίδι? Συνεχίζουμε. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Δακρυγόνα μέσα στο γήπεδο. Κόσμος να πηδάει από τα κάγκελα. Ασθενοφόρα να μπαίνουν μέσα στο γήπεδο. Και συνεχίζουμε. Δακρυγόνα χθες σε κλειστό γήπεδο, όπου θεωρείται αυτόματα εγκληματική πράξη. Διότι όταν πετάς δακρυγόνα μέσα σε κλειστό γήπεδο, είναι σαν να τον κάνεις θάλαμο αερίων.
Από πού θα φύγουν? Μήπως υπάρχουν, μήπως είμαστε στο Staples Center του Los Angeles και έχει 200 πύλες για να φύγεις? Για κάτι γηπεδάκια μιλάμε της πλάκας, από αυτά που έχουν χτιστεί στην ελληνική επικράτεια. Δεν μιλάμε ούτε για το Ολυμπιακό Στάδιο, που ευτυχώς ας πούμε έχει 35 θύρες, ούτε για το κλειστό γήπεδο έστω του ΆΚΑ που έχει επίσης 35 θύρες, ούτε για το Παλατάκι που έχει 15 θύρες, ούτε για το ΣΕΦ. Που αλίμονο κιόλας αν πέφτανε έτσι τα δακρυγόνα στα κλειστά γήπεδα. Και έρχεται λοιπόν η αστυνομία και πετάει χθες δακρυγόνο μέσα στο γήπεδο και μάλιστα επιβεβαιώνεται και από την εικόνα. Και όχι μόνο αυτό, έρχεται σήμερα να τρελάνε και τον κόσμο. Λέει, όχι, τα πετάξαμε απ' έξω. Μα το ίδιο το βίντεο αποδεικνύει ότι τα δακρυγόνα έπεσαν μέσα στο γήπεδο. Αποτέλεσμα, αδειάζει το γήπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία λέει, είστε τρελοί εδώ, δεν είστε καλά. Εμείς δεν παίζουμε με κόσμο. Πέρασε ο Ολυμπιακός πριν από λίγο στον τελικό. Πέρασε ο Ολυμπιακός στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, καβάλισε και τον ΠΑΟΚ τη Δευτέρα το βράδυ. Και η ζωή συνεχίζεται εδώ στην Ελλαδάρα μας, με νόμους, με κανόνες, με τα πάντα όλα, που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Αλέφαντος. Και τώρα, γιατί γίνεται κουβέντα μετά τη συγγνώμη που προέκυψε σήμερα, την επίσημη, ναι, με ανακοίνωση και όλες, όχι διαρροή και τα λοιπά, κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι έγινε λάθος, κατάλαβαν ότι με την απόφαση να μην σταματήσει το παιχνίδι ή να μην το δουν στο ΒΑΡ στέρισαν από μια ομάδα 2 βαθμούς και δεν μπορεί να τους πάρει πίσω με κανέναν τρόπο, δεν μπορεί να τους διεκδικήσει κιόλας. Δηλαδή δεν είναι να τους πήρε πίσω, είδαν το λάθος, γεια σας, λάθος, πάμε, οι 2 βαθμοί, μένει το 1-2 ας πούμε, δεν μπορεί να τους διεκδικήσει κιόλας. Δεν είναι κάτι λάθος πάνω σε αυτό? Δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχει ένα λάθος, μια λάθος απόφαση και μάλιστα με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ούτε αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε, δεν θα έπρεπε μια ομάδα να μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο της? Ναι, γιατί καλή ερώτηση. Το ίδιο βέβαια. Στο τέλος της το σεζόν, ίδιο βέβαια συνέβη και στην Μπρέντφορντ, στο Arsenal Μπρέντφορντ, όπου εκεί έγινε άλλο μυθικό. Έβαλαν τις γραμμές 1 μέτρο πιο πίσω. Κάτι ξέχασε, λέει ο Αιβάρ. Δεν ξέρω. Δηλαδή, θα μου πεις, okay, όλα μπορούν να συμβούν, αλλά δεν ξέρω. Θέλω να πιστέψω ότι αυτό που συνέβη την Δευτέρα το βράδυ, ότι δεν έγινε κατ' εντολή κάποιου. Ναι. Στο τέλος όμως της χρονιάς, αν αυτοί οι 2 βαθμοί στερήσουν, ναι, μερικά εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ, τι γίνεται? Να μην γίνει ποτέ, ναι, ρε παιδί μου, το σενάριο αυτό που λέω. Μα δεν είναι και απίθανο. Δεν είναι και απίθανο. Το σενάριο, υπό την έννοια ότι βλέπεις πόσο κοντά είναι όλες οι ομάδες μεταξύ τους. Ναι. Εγώ που σαν ΠΑΟΚ, ας πούμε, πού να πάω να το βρω το δίκιο μου, αν αυτοί οι 2 βαθμοί που μου στέρισαν και οι άνθρωποι, 3 άνθρωποι και το, που δεν χρησιμοποίησαν τέλος πάντων τεχνολογία, που είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν, με ένα συγγνώμη ας πούμε, τι γίνεται? Δεν μπορώ να διεκδικήσω εγώ το, να πάω κάπου ρε παιδί μου για να βρω το δίκαιο μου? Δεν μπορώ, σου λένε. Ναι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Ωραίο, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ο Φάνης Χριστοδούλου είναι στον πάγκο του Πανιωνίου. Ναι, είναι γενικός και είναι και κοντά, δεν είναι απλά στον πάγκο. Στο είναι πάγκο. Κοντά στην ομάδα, συμμετέχει. Τώρα το βλέπω, δεν τον πήρα χαμπάρι τόση ώρα. Ναι. Σηκώνεται και διαμαρτύρεται κιόλας κανονικά, όπως τα παλιά. Έλα ρε Φάνη. Έλα ρε Φάνη. Δεν μου λες το άλλο σήμερα με την επιλογή του, έχεις κάτι για τον Νορβηγό? Να πούμε κάτι, είναι 34χρονος. Έχω μία ερώτηση. Τι? Νορβηγός διαιτής, έχει ξαναπαίξει το ελληνικό πρωτάθλημα? Αυτός ο συγκεκριμένος όχι, άλλος δεν θυμάμαι, Βασίλη. Αυτός, ναι, Ελλάδα καθόλου. Τι να πω. Παρθένος από Super League. Θα δει τα καλούδια μας μόλις έρθει. Είναι, το όνειρό του γίνεται πραγματικότητα. 34, ναι, κιόλας, έτσι. 34. Και 34 βέβαια θεωρείται ταλέντο, λέει, στην διεθνή διαιτησία και η UEFA μάλιστα τον χρησιμοποιεί, έχει αρχίσει και το χρησιμοποιεί και σε αγώνες υψηλού επίπεδου στο Champions League, αλλά εντάξει,
Ναι, ναι, εγώ δεν έχω θέμα να ξέρεις. Και από το Ουσμπεκιστάν, αν θέλουν να φέρουν, και από το Τατζικιστάν, από όπου θέλουν. Να είναι elite. Να σου πω την αλήθεια, να μην είναι Έλληνες μπορεί να μην είναι. Ναι, αλλά ο πρόεδρος δεν είναι. Δεν πειράζει αν είναι Έλληνες. Ο πρόεδρος, ναι, θέλει να επαναφέρουμε τον Τζίλο, τον Σινιωράκη. Αυτός θέλει, ναι. Ναι. Ας φέρουμε και τον Κυρτζίκη τότε. Τι το κρατάμε στην αφάνεια τον άνθρωπο. Ας τον ξαναφέρουμε στον αφρό. Εγώ έλεγα και το νωρίτερα το μεσημέρι ότι ο διαιτητής που πρέπει να επιλέξουν να φέρουν στα παιχνίδια και δεν θα κουνιέται κανένας ούτε στον αγωνιστικό χώρο ούτε στην κερκίδα είναι ο Άντερσον Νταρόγκο, 39 χρόνος. Αυτός που τον ξέρεις? Αυτός που... Όχι, βοήθησε με. Αν τον γκουγκλάρεις πρώτα να δεις τη φωτογραφία του. Να δεις το θηρίο αυτό εδώ. Ένα ντούκι. Α, ναι, 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 ναι. Και γράψαμε κιόλα σε κάτι σχετικό. Ναι. 1,90. Ναι. Και να έρχεται να κάνει και bullying. Σαν να έρχεται να κάνει bullying στους παίχτες. Σαν να βλέπεις τον Σβαρτζενέγκερ, ας πούμε, μέσα να παίζει. Βραζιλιάνος είναι το παλίκαρος αυτός. Δεν θα κουνηθεί κανένας. Το θέμα έγραφε για τον. Πώς θα είναι και τον παίχτη, το Βραζιλιάνο, ρε, το Φασαρτζή. Δεν το θυμάμαι, το μαγκιά που είναι, τον αριστεροπόδαρο. Τέλος πάντων, το ξεχνάω. Αυτός είναι ο διαιτητής. Επίσης για το ΠΑΟΚ, να πούμε, Βασίλη, ότι ο Μπένετ όρισε τέταρτο τον Μανούχο. Ναι, αυτό. Μπράβο, καλά έκανες και το θυμίζεις. Και νομίζω ότι είναι μια ώρα κρίσιμη για τον ΠΑΟΚ να αρχίσει να μετράει λίγο τις εστίες του, να μετρήσει λίγο τα σημαίακια του κόρνερ. Τις γραμμές του γηπέδου, τις αποστάσεις μεταξύ πάγκων και αγωνιστικού χώρου, πάγκων και εξέδρας και ούτω καθεξής. Ας πάρει μέτρα, δηλαδή ας απευθυνθεί σήμερα σε έναν ειδικό, να φέρει τις μεζούρες του Σάββατο, να το δουλέψει λίγο. Δεν είναι και αυτό. Είχαμε πει ότι με τέτοιους αρχηγούς αποστολής πρέπει να κατεβαίνουν οι ομάδες. Και τώρα με Μανούχο, που είναι ειδικός στις μετρήσεις. Μα και τον ορίζει στο ΠΑΟΚ, φίλε. Που ήταν εμπλεκόμενος, που ήταν πρωταγωνιστής σε παιχνίδι της ΑΕΚ προχθές. Και γίνεται όλη αυτή η φασαρία και τον βάζει τέταρτο. Αν πεις, εντάξει, ο τέταρτος δεν έχει και πολλά. Ναι, αλλά είναι ένας αξιωματούχος. Ξέρω εγώ εκεί, είδα είναι εκεί, στην άκρη, στη γραμμή. Θα του λέει ο διαιτητής, ο Νορβηγός. Είναι τέταρτο, θα υπάρχει συνεννόηση, θα ελέγχει εκεί τους πάγκους. Θα παίξει ρόλο. Δεν είναι ο τέταρτος να τον βάλουν άγαλμα, ας πούμε, εκεί να κάθεται. Να λέμε ότι έχουμε τέταρτο και να σηκώσει μόνο την ταμπέλα της αλλαγής. Αυτό δεν το είπε κανένας, ας πούμε. Ότι παιδιά, ατρόμητος ήταν το μάτς. Και τώρα είναι πάω ΚΑΕΚ. Αφήστε τον, τόσους τέταρτους έχουμε. Γιατί δεν βάλανε έναν άλλον? Ο Μπένετ μπορεί να μην το σκέφτεται έτσι και εγώ τον δικαιολογώ. Είναι άλλη κουλτούρα. Πώς είναι δυνατό? Μου κάνεις τώρα που δεν μπορεί. Πλάκα μου κάνεις ότι δεν το σκέφτεται. Τι δεν σκέφτεται? Άμα δεν μπορεί να σκεφτεί, ας πάρει ένα τεχνητό εγκέφαλο. Λέω ότι. Τι σημαίνει δεν σκέφτεται? Δηλαδή, είναι σε θέση ευθύνης κάποιος και μπορεί να του παρουσιάσεις αυτό το αποτέλεσμα ότι δεν μπορεί να το σκεφτεί. Τι σημαίνει αυτό? Και μου είπες να το σκεφτεί, έτσι. Να το σκεφτεί, ναι. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι όχι, είναι κάποιος υπεύθυνος διαιτησίας και δεν σκέφτεται. Δεν ξέρει δηλαδή ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Εγώ περισσότερο. Μάλλον δεν έχει καταλάβει, Βασίλη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και από αυτό τον ορισμό σήμερα. Ότι δεν έχει καταλάβει, ρε παιδί μου. Ότι τα θεωρεί, ξέρω εγώ, I love this game είναι η φάση. Ναι. Αλλά οι συνεργάτες που έχει δίπλα στην ΚΕΔ δεν έχει Έλληνα. Δεν είδε την κατάσταση, μόλις είδε Μανούχος πάω ΚΑΕΚ να του πει πριν τη βγάλουνε, πριν την δημοσιοποιήσουνε. Γιατί μιλάμε για ορισμούς, δεν είναι για κλήρωση. Λοιπόν, δεν βρέθηκε να του πει ρε εσύ, αυτός εδώ ήταν με την ΑΕΚ, αυτό δεν είναι άλλος, αυτός είναι ο ίδιος. Μην τον βάλουμε σε μάτς της ΑΕΚ. Θα φωνάζουνε αυτοί οι γραφικοί στη Θεσσαλονίκη. Βάλτε κανέναν άλλον, τόσους έχει. Έγινε όμως αυτό. Ο Διαμαντόπουλος είναι στα πίτς πάντως, ούτε σήμερα δεν είναι. Όχι, εντάξει. Θα αργήσει, αλλά πιο πολύ θα αργήσει νομίζω το τρίο ή δεν ξέρω πώς ήταν τέλος πάντων αυτό το Στούτζες της Τρυπόλεως.
Ναι. Νομίζω ότι χθες κάτι σου προανήγγειλα. Εγώ ευχήθηκα καλό καλοκαίρι, αλλά δεν με άκουγες. Είπα οι άνθρωποι να πάνε. Κοίταξε, έχει κολεξιόν μαγιό τώρα, μπορεί να πάρουν σιγά σιγά. Και να τις βρουν και σε εκπτώσεις. Έχει Πάσχα πρώτα, έχει πολλά. Έχει καθαρά Δευτέρα, έχει απόκριση δηλαδή. Έχει καθαρά Δευτέρα, έχει Πάσχα, έχει πολλά ακόμα μέχρι το καλοκαίρι. Μην βιάζεσαι. Έχει playoffs που έρχονται. Εντάξει, καλά. Εγώ μίλησα για τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να τους προτείνω δηλαδή και ένα καλοκαιρινό προορισμό. Τόσο έχει η Ελλάδα. Τρίπολη, εντάξει, είδαν. Μπορούν να πάνε τώρα και σε κανένα νησί. Να κλείσουν τώρα που είναι οι ευκαιρίες. Ναι. Τώρα πρέπει να ασχοληθούν. Έχει καλές ευκαιρίες τώρα, ναι. Και στα αεροπορικά εισιτήρια έχει πολύ καλές ευκαιρίες. Ναι. Δηλαδή να μπουν σε κάποιες εφαρμογές, έχει κάποιες εταιρείες. Να κλείσουν ένα πακέτο. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε τα απλά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω τώρα. Δηλαδή, εμείς αναρωτιόμαστε τόση ώρα, μισή ώρα τώρα, πώς γίνονται όλα αυτά. Ή δεν νιώθουν, ή εντάξει, οκ, ρε παιδί μου, εμείς τα βλέπουμε, ή υπερβάλλουμε εμείς. Δεν ξέρω, Βασίλη. Τα αναλύουμε περισσότερο από ό,τι πρέπει. Εγώ λέω ότι υπερβάλλουμε εμείς. Για να κλείσουμε. Να μην έχουν και κανένα άγχος οι άνθρωποι που παίρνουν όλες αυτές τις αποφάσεις στο παρασκήνιο. Πες ότι υπερβάλλουμε εμείς. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ, κύριε Παθεοδωρου. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Γεια σας.